θα ήθελα να ξεκινήσω κι εγώ τη δημοτική, όχι τη Μαλλιάρη, τη δημοτική. Να ξεκινήσω κι εγώ με το θέμα που είχαμε βάλει και στην προηγούμενη συνεδρίαση για το 1595, αλλά από ποια σκοπιά. Όχι το αν θα συνεχίσει να υπάρχει αυτή η υπηρεσία. Σαφώς θα συνεχίσει να υπάρχει. Το θέμα είναι ότι θα συνεχίσει να υπάρχει μέσα από την ιδιωτικοποίησή της. Δηλαδή οι εργαζόμενοι του Δήμου της Αθήνας που δούλευαν σε αυτή την υπηρεσία θα αντικατασταθούν από έναν εργολάβο, έναν εργοδότη ο οποίος θα πάρει το διαγωνισμό. Είναι αυτό που έχουμε καταγγείλει πολλές φορές κομμάτι-κομμάτι, πώς συρρυκνώνεται η λειτουργία του Δήμου και εκχωρείται χώρος σε ιδιώτες και στην επιχειρηματική δραστηριότητα να καλύπτουν αυτές τις ανάγκες. Δεύτερο θέμα. Στις 16 του Νοέμβρη κυριολεκτικά έκλεισε όλη η εστίαση στην Αθήνα. Όλη. Δεν υπήρχε μαγαζί να πάρεις καφέ. Αυτό δεν ξεκίνησε από, πώς να το πω, από ένα γυνάτι, αλλά από μια υπαρκτή κατάσταση που λέει ότι οι επαγγελματίες και ιδιαίτερα οι μικροεπαγγελματίες στο χώρο της εστίασης σηκώνουν αυτή το βάρος από το επόμενο, από το υπάρχον κύμα της πανδημίας και από το πιθανό επόμενο που θα έρθει. Ένα από τα αιτήματα απευθυνόταν προς τους Δήμους και μιλώντας για την Αθήνα προς το Δήμο της Αθήνας. Και έλεγε ότι, εν πάση περιπτώσει, με βάση το γεγονός ότι υπάρχει γενικευμένη αναδουλειά, ότι τα μέτρα τα οποία πήρε η κυβέρνηση και που ακόμα σε μια εκδοχή πιο αυστηρή ξεκινά να εφαρμόζονται από σήμερα, θα οδηγήσουν σε μείωση της δουλειάς αυτού του κόσμου, στο να ελαφρυνθούν όσον αφορά τη δημοτική φορολογία. Και αυτό αφορά και τα τραπεζοκαθίσματα, αλλά και τους δημοτικούς φόρους. Το λέω γιατί το μέτρο που αποφασίστηκε από την πλειοψηφία στην προηγούμενη συνεδρίαση για μία αύξηση των τελών δεν καλύπτει. Πρέπει να προχωρήσουμε σε μείωση των τελών στους μικροεπαγγελματίες της εστίασης και να συζητήσουμε τα κριτήρια για να μην τους πάρει όλους η μπάλα, γιατί υπάρχουν προφανώς και μεγάλοι και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτό το χώρο. Τρίτο θέμα. Σωστά έθεσε ο κύριος Ηλιόπουλος και συμφωνούμε και εμείς ότι η απόφαση αυτή η ομόφωνη του Δημοτικού Συμβουλίου που θεωρούσε απαράδεκτη τη συγχώνευση εν μέσω 8 και 9 χιλιάδων κρουσμάτων καθημερινά των τμήματων σε 46 σχολεία της Αθήνας, κάτι πρέπει να γίνει με αυτήν. Πρέπει να πιεστεί το Υπουργείο Παιδείας. Εν μέρη σε ορισμένες περιπτώσεις έκανε πίσω κάτω από την πίεση διδασκόντων και γονιών. Όμως αυτό το σχέδιο υλοποιείται. Μάλλον έχει ήδη υλοποιηθεί, για να είμαστε ακριβείς, γιατί αφορούσε τον Οκτώβριο. Θεωρούμε ότι δεν έχει τελειώσει η προσπάθεια και πρέπει ο Δήμος, με το κύρος και το βάρος, αν θέλετε, και του Δημάρχου της Αθήνας, να απαιτήσει την υλοποίηση αυτής της ομόφωνης απόφασης. Υπάρχει επίσης αίτημα από τις 25 Δεκάτου, προχωρώντας ένα επόμενο θέμα, από τις 25 του Οκτώβρη κατοίκων από την πλατεία Λαού στα Σεπόλια, που με ψήφισμά τους ζητούν να πάρθουν μέτρα για την επιδείνωση της καθημερινότητάς τους από τις πιάτσες οι οποίες πηγαίνουν από γειτονιά σε γειτονιά. Περιμένουμε να έρθει το θέμα με βάση και τις υπογραφές εντός ημερησίας. Και όταν λέμε να έρχονται τα θέματα εντός ημερησίας, και αναφέρομαι στο πρώτο θέμα της ημερησίας, τουλάχιστον εμείς εννοούμε ότι πρέπει να έρχονται με εισήγηση της διοίκησης που να λέει τι κάνουμε για αυτό το πρόβλημα και όχι γενικώς για να συζητήσουμε. Θεωρούμε δηλαδή ότι και όσον αφορά το αίτημα των κατοίκων της πλατείας Λαού στα Σεπόλια πρέπει να έρθει σαν θέμα συζήτησης με εισήγηση της διοίκησης για ό,τι προτείνει. Τελειώνω με το αίτημα 18 εργαζομένων, πολύμηνων εργαζομένων του κοινοφελούς προγράμματος που έχει λήξει και οι οποίοι με ασφαλιστικά μέτρα παραμένουν στην εργασία τους και εκδικάζονται αυτά τα ασφαλιστικά μέτρα. Θεωρούμε ότι ο Δήμος πρέπει να στηρίξει το δικαίωμά τους να συνεχίζουν να εργάζονται στις συγκεκριμένες υπηρεσίες, προσφέροντας τη δουλειά τους σε ανάγκες που υπάρχουν και δεν έχουν καλυφθεί.